Ο Μάρτιν Κίπενμπεργκερ γεννήθηκε στη Γερμανία και απέκτησε το πρώτο του σπίτι όταν ήταν ακόμα πολύ μικρός. Μια μικρή ξύλινη καλύβα κρυμμένη μέσα στον κήπο του πατρικού του, που της έδωσε το όνομα Μάρτινς Κλάουζ, το καταφύγιο του Μάρτιν. Αυτό το σπίτι όμως το χρησιμοποίησε ελάχιστα. Τι να κάνει άλλωστε μέσα σε μια μοναχική καλύβα ένα ιδιαίτερα κοινωνικό παιδί? Και ο Μάρτιν ήταν ένα κοινωνικό παιδί, αφού το πατρικό σπίτι στο Έσεν ήταν πάντοτε γεμάτο κόσμο και τέχνη. Ο πατέρας του Μάρτιν συνήθισε να πηγαίνει τα 5 παιδιά του στο λαογραφικό μουσείο και να τους υποβάλει σε διαγωνισμό του ποιος θα ανακαλύψει την ωραιότερη εικόνα μέσα στο χώρο. Ο νικητής επιβραβευόταν με ένα ολόκληρο Μάρτιν. Φυσικά αυτό ήταν μια εύκολη επιλογή για τα παιδιά, αφού και τα 5 διάλεγαν ό,τι νόμιζαν ότι θα άρεσε περισσότερο στον πατέρα τους και όχι ό,τι εκείνα θεωρούσαν σημαντικό. Ο Μάρτιν κατάλαβε αμέσως ότι αυτός είναι ο τρόπος που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την τέχνη ακόμα και σήμερα. Ποτέ δεν είμαστε ελεύθεροι μέσα σε ένα μουσείο και ό,τι παρατηρούμε μέσα σε αυτό δεν μας προσφέρεται ελεύθερα. Δεν το κατανοούμε με ελεύθερη, ανεξάρτητη σκέψη. Ο Μάρτιν ήταν το μόνο αγόρι της οικογένειας και στριμωγμένος ανάμεσα σε 4 αδελφές, αισθανόταν ότι δεν ανήκε πουθενά παρά μόνο στη ζωγραφική του, που την προτιμούσε από όλα τα παιχνίδια της ηλικίας του, ακόμα και από τα αγαπημένα του αυτοκινητάκια των αγοριών. Ο Μάρτιν ήταν ένα παράξενο και ανυπάκουο παιδί, που του άρεσε να προκαλεί τους μεγαλύτερους, κυρίως τους φίλους των γονιών. Ο Μάρτιν υμνούσε τα ανθρώπινα ελαττώματα, εξήρε τη μητέρα του για τα νούντλς που του μαγείρευε και παρόλο που ήταν ένα φαγητό πολύ συνηθισμένο πια για αυτόν, συνέχιζε να το λαχταρά, αφού μέσα σε αυτό το πιάτο αισθανόταν την τρυφερότητα και τη ζεστασιά της μητέρας του. Ποτέ δεν έκρυβε τα λάθη του κάτω από το χαλί. Αντιθέτως, τα αναδείκνυε με τέτοιο μοναδικό τρόπο, μετατρέποντας τον υδρότα των ποδιών του σε ένα μάτσο ζαρωμένες κάλτσες, τον αλκοολισμό του σε ζωγραφική, το καύχημά του σε πόστερ, την ανικανότητά του να μιλήσει γαλλικά σε ταινία. Ο μικρός Μάρτιν Κίπενμπέργκερ έγινε ένας από τους πιο ταλαντούχους ζωγράφους της γενιάς του. Ένας πολυδιάστατος άνθρωπος που ζούσε σαν να έκανε τέχνη κάθε στιγμή ή και το αντίστοιχο. Τα έργα του Μάρτιν Κίπενμπέργκερ είναι ελεύθερα, χωρίς καμία μορφή ελέγχου. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε όλα τα κανάλια έκφρασης ώστε να εκφράζει τη δημιουργικότητά του. Μόνος του σχεδίαζε ακόμα και τις προσκλήσεις των εκθέσεών του. Ο ίδιος μάλιστα πίστευε ότι δεν έχει σημασία το ύφος, αλλά αυτό που έχεις να πεις. Heutzutage ist es immer schwieriger, Leute auf die Arbeit aufmerksam zu machen. Und deswegen dachten wir, ein Beruf kann da nicht schaden. Ο Μάρτιν Κίπενμπέργκερ χρησιμοποιούσε τον μηχανισμό του αστή, έτσι όπως κάνουν τα παιδιά όταν αστείευονται με τους δασκάλους. Ο ασεβής γελοτοποιός, μια πόζα που του άρεσε και χρησιμοποιούσε πολύ ο Μάρτιν, μεταμορφώνεται από τον ένα ρόλο στον άλλο και πάντα ξεφεύγει από κάθε εξουσία που τον παραμονεύει. Για τον Μάρτιν, σημασία είχε τι θα έλεγαν οι άνθρωποι για αυτόν μετά από 20 χρόνια. Και αν ζούσε σήμερα, θα ήταν πολύ ευχαριστημένος, βλέποντας ότι όλοι αναγνωρίζουν το έργο του. Αλλά πιο ευχαριστημένος θα ήταν εάν έβλεπε πόσο τον αγαπάτε εσείς, οι μικροί του φίλοι που ήρθατε να τον επισκεφτείτε.